Ακούγα, κύριε Κλέρχε Μαρουσάκη, πριν από λίγο τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Λεονταράκη, να λέει εδώ είναι να πονάει η ψυχή σου όταν βγαίνεις έξω, πας στα χωράφια και καταλαβαίνεις τι σημαίνει να μην βρέχει τέλος του Νοέμβρη, και είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε και πάλι μπροστά μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλους. Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό το οποίο επισημαίνετε. Πράγματι, βλέπουμε περιοχές οι οποίες πνίγονται στο νερό. Η Δυτική Ελλάδα από τις τελευταίες κακοκαιρίες, πολύ το νερό, πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Ακόμη και η θάλασσα είδαμε να βγαίνει στην στεριά, μιας και επικράτησαν πολύ θυελλώδεις νοτιάδες. Ξεπέρασαν σε ρηπές ακόμη και τα 10 με 11 από χώρα. Από την άλλη πλευρά, όμως, στον αντίποδα, προς το νότιο Αιγαίο, προς την περιοχή της Κρήτης, σκόνη, ζέστη εχθές και δυστυχώς ξηρασία, ανομβρία, ελάχιστες οι βροχοπτώσεις, και είναι ένα πρόβλημα το οποίο σίγουρα δημιουργείται. Μα 30-31 βαθμοί Κελσίου τέλος του Νοέμβρη σε κάποιες περιοχές της Κρήτης, ανάλογα και με το μικροκλίματα, ξέρετε αυτά, δεν είναι και κάτι σύνηθες, κύριε Μαρουσάκη? Έτσι είναι, έτσι είναι. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Βέβαια, οι κακοκαιρίες οι οποίες μας έρχονται αυτή την περίοδο από τα δυτικά προς τα ανατολικά, και οι νοτιάδες που συνοδεύουν αυτά τα συστήματα κακοκαιρίας σε συνδυασμό και με την τοπογραφία της Κρήτης δημιουργούν υψηλές θερμοκρασίες προς τα βόρεια τμήματα. Παρ' όλα αυτά όμως οι 30 και 32 βαθμοί Κελσίου δεν είναι φυσιολογικές. Έτσι. Α, μου το ανεβάσατε περισσότερο. 30 διάρρη χτύπησε. Ήταν κοντά στους 31 βαθμούς. Δεν ξέρω αν σε τοπικό επίπεδο, γιατί και η πυκνότητα του δικτύου σταθμών δεν είναι τόσο μεγάλη ώστε να έχουμε πολύ καλή εικόνα. Παρ' όλα αυτά όμως υπήρξαν περιοχές που ξεπέρασαν ακόμη και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Αυτός ο λίβας δηλαδή που έπνεε από τα νότια προς τα βόρεια, αυτός έτσι ο δυνατός νοτιάς ανέβασε πολύ τις θερμοκρασίες. Ναι. Συνδυασμό με την αφρικανική βέβαια σκόνη που μετέφερε. Για να μην μείνω μόνο στο στενά σημερινό πλαίσιο του καιρού ή στο αυριανό ή των επόμενων ημερών, αυτό το οποίο από τη δική σας την πλευρά ενδεχόμενα, μελετώντας κάποια στοιχεία τα οποία έχετε στη διάθεσή σας, δείχνει ότι θα πάμε σύντομα σε ένα φυσιολογικό εντός εισαγωγικών χειμώνα με τις καιρικές συνθήκες που χρειάζονται? Αυτό είναι δύσκολο να τα απαντήσουμε. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι θα έχουμε διαδοχικά κύματα κακοκαιριών να μας επηρεάζουν τουλάχιστον μέχρι και τις 10-15 Δεκεμβρίου. Φαίνεται δηλαδή ότι και το πρώτο μισό του Δεκέμβρη θα κυλήσει έτσι με βροχές, καταιγίδες, στα χαμηλά να έρχονται αυτά τα συστήματα, δηλαδή κακοκαιρίες να μας έρχονται από την κεντρική Ευρώπη. Τώρα το κατά πόσο θα επηρεαστεί το νότιο θαλάσσιο τμήμα της χώρας μας, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και σίγουρα θέλουμε να πάνε και προς τα εκεί οι κακοκαιρίες, να δώσουν έτσι βροχοπτώσεις, χωρίς βέβαια να είναι αυτές οι βροχοπτώσεις που δημιουργούν τα πολλά προβλήματα που άφησαν πίσω τους αυτά τα προβλήματα προς τη Δυτική Ελλάδα, προς την Βορειοανατολική Υπηρετική Χώρα. Ας ελπίσουμε ότι αν τελικά καταφέρουν αυτά τα συστήματα κακοκαιρίας να φτάσουν τόσο νότια και να απασχολήσουν και την νότια θαλάσσια χώρα, δεν θα έχουν αυτή την έτσι τη σφοδρότητα των τελευταίων κακοκαιριών που ζήσαμε. Πάντως, το ευχάριστο είναι ότι έχει κινητικότητα η ατμόσφαιρα, παρουσιάζει έτσι κινητικότητα για τις βροχές, τις οποίες αναμένουμε πώς και πώς σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Επομένως, σίγουρα θα έχουμε βροχοπτώσεις για τις επόμενες αρκετές ημέρες. Μάλιστα. Βροχές για τις επόμενες ημέρες. Για να μας το δώσετε τώρα λίγο πιο αναλυτικά από σήμερα και λοιπά, γιατί από ό,τι βλέπω τουλάχιστον για σήμερα συνεχίζονται οι νοτιάδες, οι βοριάδες, ναι. Ακριβώς. Οι νοτιάδες ακόμα επιμένουν προς την Νότια Ελλάδα και στην περιοχή της Κρήτης επιμένει ο νοτιάς. Σιγά σιγά βέβαια καθώς περνούν οι ώρες και από τα βόρεια προς τα νότια αρχίζει και επικρατεί ισχυρός βόρειο-δυτικός άνεμος. Πέφτει η θερμοκρασία, απομακρύνεται και η αφρικανική σκόνη, απομακρύνεται έτσι και αυτή η αυξημένη σχετική υγρασία που βασάνιζε αρκετές περιοχές προς τις νότιες θαλάσσιες, προς τα νότια μάλλον θαλάσσια τμήματα της χώρας μας. Βελτιώνεται ο καιρός, αρχίζει σιγά σιγά και ανοίγει ο καιρός σε αρκετές περιοχές. Θα επικρατήσει η ηλιοφάνεια με λίγες βροχοπτώσεις τις επόμενες ώρες να επιμένουν προς τα πιο έτσι ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Θα πάμε τώρα στην αυριανή ημέρα που όπως όλα δείχνουν αύριο Τετάρτη θα κυριαρχεί η ηλιοφάνεια στο σύνολο της χώρας μας. Θα επιμείνουν οι βοριάδες κυρίως στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο, θα φτάνουν σε εντάσεις στα 6 τοπικά ακόμη και τα 7 μποφόρ και βέβαια θα κάνει αρκετό κρύο τη νύχτα και το πρωί ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια χώρα. Το μεσημέρι όμως θα δούμε τον υδράργυρο να ανεβαίνει κοντά στους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου, με τις πιο βέβαια υψηλές θερμοκρασίες προς την περιοχή της Κρήτης και των Δωδεκανήσων.
Από εκεί και μετά τώρα, την Πέμπτη, περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας από την περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης. Θα αρχίσουν και πάλι βροχοπτώσεις στη Δυτική Ελλάδα, οι οποίες μέχρι το τέλος της ημέρας θα επεκταθούν και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και πλέον Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα είναι ένα τριήμερο με αρκετές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας μας. Λιγότερες φαίνεται να είναι οι βροχοπτώσεις προς την περιοχή της Κρήτης και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, περισσότερες βροχές στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Ανατολικό και Βόρειο Αιγαίο. Επιστρέφουν και πάλι βέβαια οι νοτιάδες, αρκετά ενισχυμένοι. Θα δούμε και πάλι ρηπές 8-9 πιθανόν και 10 μποφόρ προς ανώτια θαλάσσια τμήματα. Πότε? Και θα μεταφερθεί και αφρικανική σκόνη. Πότε, από Δευτέρα ή μέσα στο Παρασκευό-Σαββατοκύριακο? Παρασκευό-Σαββατοκύριακο. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Φαίνεται δηλαδή ότι οι νοτιάδες θα κυριαρχούν στις θαλασσές μας ξανά. Μάλιστα. Ω Χριστέ μου, λέω εγώ, γιατί είναι κάτι που δεν το αντέχεις ούτε στην ατμόσφαιρα, ούτε με την ματιά, αλλεργίες, χίλια δυο πράγματα και κυρίως όλα αυτά που είπαμε πριν από λίγο και την μεγάλη ανάγκη που έχουν οι καλλιέργειες αυτή την ώρα να πάρουν το νερό που τους χρειάζεται. Βέβαια, κύριε Μαρουσάκη μου, σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους.